βοήθεια, γιατί γνώριζαν το δόλιο χαρακτήρα του και την πανουργία του. Μόνο ο Λάμπρος Τζαβέλας παραπλανήθηκε από τις υποσχέσεις του Αλή και πήγε στα Γιάννα με 70 παλικάρια και με το μικρό του γιο του Φώτη που ήταν μόλις 12 χρονών. Ο Αλής τον δέχτηκε με χαρά και ξεκίνησαν για τον γυρόκαστρο. Στον δρόμο όμως, με δόλο πάλι έπιασε τον Τζαβέλα και τους άντρες του και τους έστειλε δεμένους στα Γιάννενα όπου τους έριξαν στη φυλακή. Ο Λάμπρος όμως δεν ξαναπιάστηκε κοροϊδό. Και έτσι με γράμμα του στον Αλή Πασά έλεγε: Βεζίρι Αλή Πασά, χαίρομαι που γέλασα ένα δόλιο. Είμαι εδώ να διαφεντέψω την πατρίδα μου και να την προστατέψω από ένα ληστή σαν και σένα. Ο γιος μου Φώτος θα πεθάνει, το ξέρω, μα εγώ θα εκδικήσω το θάνατό του. Αν ο γιος μου καθώς είναι νέος δεν μένει ευχαριστημένος να πεθάνει για την πατρίδα του, αυτός δεν είναι άξιος να ζήσει και να γνωρίζεται ως υιός μου. Προχώρησε λοιπόν άπιστε, είμαι ανυπόμονος να εκδικηθώ. Εγώ, ο ορκισμένος εχθρός σου, καπτάν Λάμπρος Τζαβέλας. Οργισμένος ο Αλή Πασάς εκστρατεύει ξανά στο Σούλι. Μπήκε ο ίδιος επικεφαλής με 8.000 Τουρκαλβανούς. Με σουμανία οι Σουλιώτες και οι Σουλιώτισσες πολέμησαν παλικαρίσια. Στη μάχη πήραν μέρος ακόμα και 400 Σουλιώτισσες με επικεφαλής τη γυναίκα του Λάμπρου Τζαβέλα, τη Μόσχο και τη θυγατέρα του Σόφο. Οι Αρβανίτες, ξαφνιασμένοι από τη γενναιότητα των Σουλιωτών αντρών και γυναικών, εγκαταλείπουν τη μάχη και τρέχουν να σωθούν. Τάλογο, τάλογο, Μερβριώνει, το Σούλι εχούμισε και μας πλακώνει. Τάλογο, τάλογο, ακού σφυρίζουν ζεστά τα βόλια τους μας φοβερίζουν. Βριώνει πρόφθασε ακόμη λίγο και από τα νύχια τους δεν θα ξεφύγω. Τάλογο, γνώρισα τη βουστανέλα του εχθρού μου τάσπονδρου Λάμπρου Τζαβέλα. Ο Αλή Πασά όμως δεν το έβαλε κάτω. Και αφού είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους Σουλιώτες, αυτοί είχαν υποχωρήσει στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, όπου ήταν χτισμένο πάνω στον απόκρημνο βράχο Κούγκι μεταξύ Σουλίου και Κιάφας, όπου ο καλόγερος Σαμουήλ το ανατείναξε. Τελικά μόνο 1000 Σουλιώτες σώθηκαν και αυτοί κατέφυγαν σε διάφορες άλλες περιοχές κοντά στην Πάργα. Ο Αλή Πασάς όμως τα έβαλε και με τους υπόλοιπους Τούρκους Πασάδες και Βεζίριδες, με αποτέλεσμα να γίνει το μαύρο πρόβατο για τον Σουλτάνο στην πόλη. Έτσι ο Χουσίτ Πασάς, ο διοικητής της Πελοποννήσου, με αυστηρή διαταγή από τον Σουλτάνο από την πόλη, του ζητούσε να του στείλει το κεφάλι του Αλή Πασά, αλλιώς ο Χουσίτ θα χάσει το δικό του. Ο Χουσίτ πολέμησε τον Αλή και κυρίεψε την Ακρόπολη των Ιωαννίνων, όπου είχε κλειστεί ο Αλή Πασάς. Ο Αλής τότε έφυγε και κλείστηκε στο φρούριο που βρίσκονταν στο νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων. Εκεί ο Χουρσίτ, με δόλο, πέτυχε να εξοντώσει το δόλιο Αλή τον Ιανουάριο του 1822. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης καταγόταν από τη μεγάλη φαναριώτικη οικογένεια των Υψηλάντιδων. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος Υψηλάντης ήταν ηγεμόνας της Βλαχίας, αλλά το 1805 οι Τούρκοι τον ανάγκασαν να φύγει ως φίλο της Ρωσίας. Κατόπιν αυτού εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη Ρωσία και έβαλε τα παιδιά του στις στρατιωτικές σχολές. Ο Αλέξανδρος έγινε αξιωματικός του Ρωσικού στρατού και διακρίθηκε στον πόλεμο που έκαμε η Ρωσία με τον Ναπολέοντα. Στη μάχη μάλιστα της Δρέσδης το 1813 έχασε το δεξί του χέρι. Ο Τσάρος τον τίμησε και τον έκανε υπασπιστή του. Αφού ο Αλέξανδρος Υψηλάντης δέχτηκε, όπως μάθαμε, την αρχηγία της φιλικής εταιρείας, ζήτησε από τον Τζάρο απεριόριστη άδεια για λόγους υγείας και αμέσως έφυγε από την Πετρούπολη για το Κίεβο για να αποχαιρετήσει τη μητέρα του και να πάρει την ευχή της για τον μεγάλο αγώνα. Από το Κίεβο κατέβηκε στην Οδυσσό για να συνεννοηθεί με τους φιλικούς και να ετοιμάσει την επανάσταση. Το σχέδιό του ήταν να κηρύξει την επανάσταση πρώτα στην Πελοπόννησο γιατί είχε την πεποίθηση ότι εκεί οι συνθήκες ήταν πιο ευνοϊκές. Από τις συσκέψεις όμως που είχε με τους φιλικούς, αναγκάστηκε να αλλάξει σχέδιο και αποφασίστηκε να αρχίσει αμέσως τον αγώνα από τη Μολδοβλαχία για τους εξής λόγους. Πρώτον, γιατί εκεί ήταν εγκατεστημένοι πολλοί Έλληνες και οι ηγεμόνες ήταν Έλληνες φαναριώτες. Δεύτερον, οι παραδουνάβιες αυτές ηγεμονίες συνόρευαν με τη Ρωσία, από την οποία περίμεναν οι φιλικοί την υποστήριξη. Τρίτον, στις περιοχές αυτές δεν υπήρχε τουρκικό στρατός, ούτε μπορούσε να μπει χωρίς τη συγκατάθεση της Ρωσίας σύμφωνα με ρωσοτουρκική συνθήκη. Για την κήρυξη της επανάστασης στην Πελοπόννησο αποφασίστηκε να στείλει τον αδερφό του Δημήτρη Ψηλάντη με επιτελείο εμπίστων προσώπων. Έτσι, ο Αλέξανδρος Ψηλάντης με τους αδερφούς του Γεώργιο και Νικόλαο και 200 άντρες στις 22 Φεβρουαρίου του 1921 πέρασε στον Πλούθο ποταμό και μπήκε στο Ιάσιο, την πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Εκεί στις 24 του ίδιου μήνα, με απερίγραπτη συγκίνηση, ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης και με θερμή προσκήρυξη προσκαλούσε τους Έλληνες και τους ντόπιους να πάρουν τα όπλα και να ξεσηκωθούν για την ελευθερία τους. Κινηθείτε, έλεγε, και θα δείτε πως μια μεγάλη δύναμη θα προστατέψει τα δίκαιά μας. Ακράτητος ενθουσιασμός κυρίεψε τις ψυχές όλων και χιλιάδες Έλληνες μαρχηγούς, τους οπλαρχηγούς Γιώργο Ολύμπιο, Αθανάσιο Καρπινισιώτη και Ιωάννη Φαρμάκη, οι οποίοι βρίσκονταν στην υπηρεσία των εκεί Ελλήνων ηγεμόνων, έτρεξαν πρόθυμα κάτω από τη σημαία του Υψηλάντη. Επίσης, 500 Έλληνες νέοι των καλύτερων οικογενειών, σπουδαστές γυμνασίων και πανεπιστημίων άφησαν τα θρανία και σκευάτισαν τον ιερό λόγο κατά το παράδειγμα του ιερού λόγου των αρχαίων Θηβαίων. Μετά το στρατό αυτό, ο Υψηλάντης έφτασε με καθυστέρηση στο Βουκουρέστι στα τέλη του Μαρτίου. Εκεί δοκίμασε απογοήτευση γιατί έμαθε ότι ο Πατριάρχης τον αφόρησε και ο Τσάρος τον αποκήρυξε και τον διέγραψε από το Ρωσικό στρατό και επέτρεψε στη Ρωσία, στην Τουρκία να στείλει τις ηγεμονίες στρατό για να χτυπήσει την Επανάσταση. Κατόπιν αυτού, η Τουρκία έστειλε στη Μολδοβλαχία τρεις στρατιές. Ο Υψηλάντης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Βουκουρέστι και υποχώρησε στα Καρπάθια. Στο μεταξύ, τα τουρκικά στρατεύματα μπήκαν στο Βουκουρέστι χωρίς να συναντήσουν καμία αντίσταση. Έτσι, ανενόχλητοι, οι Τούρκοι καταδίωξαν τον Υψηλάντη που είχε οχυρωθεί στο Δραγατσάνι.
Εκεί στις 7 Ιουνίου του 1821 έγινε φοβερή μάχη, στην οποία ο στρατός του Ιψηλάντη έπαθε πανολεθρία. Οι ερολοχίτες πολέμησαν με παράμιλο ηρωισμό, αλλά οι περισσότεροι σκοτώθηκαν. Μόνο 100 κατόρθωσαν να σωθούν. Έπειτα από την καταστροφή αυτή, ο Ιψηλάντης κατέφυγε στην Αυστρία με σκοπό να περάσει στη Ρωσία και από εκεί να κατέβει στην Πελοπόννησο. Οι Αυστριακοί όμως, που ήταν φιλότουρκοι, τον φυλάκισαν στις υγρές φυλακές στο Μούγκατς. Αποφυλακίστηκε το 1827 και μετά από ένα χρόνο, σε ηλικία 38 ετών, πέθανε από τη λύπη του και από τις κακουχίες της Αυστριακής φυλακής. Η τελευταία είδηση που έμαθε ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης πριν πεθάνει, πριν ξεψυχήσει, ήταν: σήμερα ο Καποδίστριας με αγγλικό καράβι κατεβαίνει κυβερνήτης στην Ελλάδα. Έτσι κάπως έκλεισε η ιστορία του Αλέξανδρου Ιψηλάντη. Δεν είχε περάσει ούτε ένας μήνας από την κήρυξη της επανάστασης στο Ιάσιο από τον Ιψηλάντη και κηρύχθηκε η επανάσταση στην Πελοπόννησο. Εδώ οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της ήταν ευνοϊκότερες. Η Πελοπόννησος, χώρα ορεινή, ήταν κατάλληλη για τον αγώνα των επαναστατών, γιατί η καταδίωξή τους από μεγάλες τουρκικές δυνάμεις θα ήταν δύσκολη. Ακόμη ο ικανός και εμπειροπόλεμος πασάς της Πελοπόννησου, Χουρσίτ, έλειπε με το στρατό του στην Ήπειρο πολεμώντας τον Αλή Πασά. Στα τέλη του 1820 έφτασε στην Πελοπόννησο σταλμένος από τη φιλική εταιρεία ο ενθουσιώδης φιλικός και ατρόμητος αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δίκαιος ή Παπαφλέσσας. Ο Παπαφλέσσας, ικανός να πείθει και να ενθουσιάζει τα πλήθη, μπουρλοτιέρης των ψυχών όπως λεγόταν, περιέτρεχε όλη την Πελοπόννησο και με τα κηρύγματά του καλούσε όλους τους Έλληνες να είναι έτοιμοι για την καινούργια ελληνική επανάσταση. Την ίδια εποχή έφτασαν στην Πελοπόννησο διάφοροι οπλαρχηγοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, που υπηρετούσε ως τότε στον αγγλικό στρατό στα Επτάνησα ως ανώτερος αξιωματικός. Η είδηση του ερχομού του έδωσε στους Έλληνες περισσότερο θάρρος και όλοι έβλεπαν ότι κάτι σοβαρό θα γινόταν. Έτσι λοιπόν στην Πελοπόννησο επικρατούσε επαναστατικός αναβρασμός και ολόκληρη περιοχή της έμοιαζε με πυρτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί. Οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν τις προετοιμασίες και θορυβήθηκαν. Τότε ο αναπληρωτής του Χουρσίτ στην Τρίπολη, ο Καϊμακάμης, κάλεσε εκεί τους προκρήτους και τους αρχιερείς της Πελοποννήσου για να συσκεφθούν. Πήγαν όλοι σχεδόν εκτός από τους προκρήτους και αρχιερείς των Καλαβρίτων και της Λυπής Αχαΐας. Οι πρόκριτοι της Αχαΐας και ο επίσκοπος παλαιών πατρών Γερμανός δεν υπάκουσαν στην προσταγή του Καϊμακάμη και δεν πήγαν στην Τρίπολη γιατί υποψιάστηκαν τις κακές προθέσεις του. Συγκεντρώθηκαν στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στις 10 Μαρτίου του 1821 και έπειτα από ολονύκτιες συζητήσεις και κάτω από δραματικές συνθήκες αποφάσισαν να επισπεύσουν την κήρυξη της Επανάστασης, η οποία είχε οριστεί να γίνει στις 25 Μαρτίου. Το πόσο κρίσιμη ήταν η περίσταση το εκφράζει ζωντανά το παρακάτω γνωστό και αγαπημένο μας δημοτικό τραγούδι. Κρυφά το λένε τα πουλιά, κρυφά το λένε τα ειδόνια, κρυφά το λέει και ο γούμενος πάνω στην Άγια Λαύρα. Παιδιά, για μεταλάβετε, για ξομολογηθείτε. Ταχιά ανοίγει ο πόλεμος, ανάβει το τουφέκι. Στη σύσκεψη αυτή πήραν μέρος οι επίσκοποι παλαιών πατρών Γερμανός, ο Κρενίτσης Προκόπιος, καθώς και οι πρόκριτοι Ασημάκης Ζαΐμης, Σωτήρης Καραλάμπης, Ανδρέας Ζαΐμης, Ασημάκης Φωτήλας, Ανδρέας Λόντος, Σωτήρης Θεοχαρόπουλος και Παναγιώτης Φωτήλας. Σύμφωνα με την απόφαση που πήραν στη σύσκεψη, τα γεγονότα στην περιοχή των Καλαβρίτων εξελίσσονται ρακδαία. Μεταξύ 14 και 18 Μαρτίου οι οπλαρχηγοί αναγκάζουν τους Τούρκους να κλειστούν στους πύργους των Καλαβρίτων. Η πρώτη όμως αρχή της επανάστασης γίνεται με την επίθεση και απελευθέρωση των Καλαβρίτων στις 21 Μαρτίου. Την μέρα αυτή οι Πιτμεζέοι με τον Χαραλάμπη και τους άλλους οπλαρχηγούς συγκεντρώθηκαν στην Αγία Λαύρα, εκεί λειτουργήθηκαν στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου που σώζεται και σήμερα και κατόπιν έδωσαν τον όρκο «Ελευθερία ή θάνατος». Πήραν έπειτα ένα μικρό κανόνι του μοναστηριού και με σημαία τη χρυσοκέντητη εικόνα της κοιμήσεως της Παναγίας, που είναι γνωστή ως λάβαρο της Αγίας Λαύρας, όρμησαν με τα παλικάρια τους κατά των Καλαβρίτων. Ο Βοεβόδας και οι άλλοι Τούρκοι έπειτα από πεισμόν αντίσταση παραδόθηκαν. Η Αγία Λαύρα έγινε ιδέα, έγινε σύμβολο που συμβολίζει ολόκληρη την Ελλάδα. Η κρυφή λαφθάρα του Λιτρωμού, που αιώνες ολόκληρος κρυφόκεγε στα κουρασμένα στήθη του πολυβασανισμένου λαού, από όνειρο έγινε πραγματικότητα. Μέσα σε μια εβδομάδα, από 21 έως 28 Μαρτίου, η επανάσταση γενικεύθηκε σε όλη την Πελοπόννησο, όλες οι επαρχίες επανάστατησαν με την ίδια προθυμία. Έτσι, στις 22 Μαρτίου, ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, ο Παπαφλέσσας, ο Κολοκοτρώνης και ο Αναγνωσταράς με 2.000 επαναστάτες πολιόρκησαν την Καλαμάτα, η οποία παραδόθηκε την επόμενη στις 23 Μαρτίου. Στις 24 Μαρτίου, πλήθος επαναστάτες μπήκαν στην Πάτρα με επικεφαλής τους φιλικούς Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο και Νικόλαο Λόντο και ανάγκασαν τους Τούρκους να κλειστούν στο Φρούριο. Το πρωί της άλλης μέρας έφτασε στην πόλη ο παλαιών πατρών Γερμανός με τους άλλους προκρήτους και πλαρχηγούς της Αχαΐας. Και ενώ οι Τούρκοι κανονιοβολούσαν μέσα από το Φρούριο, ο λαός της Πάτρας έξαλλος από ενθουσιασμό συγκεντρώθηκε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, όπου ο Γερμανός έστησε το σταυρό κάτω από αυτόν, ορκίστηκαν οι αγωνιστές αναφωνώντας «Ελευθερία ή θάνατος». Οι οπλαρχηγοί της Θερεάς εμπόδισαν τους Τούρκους να περάσουν στην Πελοπόννησο. Πολύ μεγαλύτερη όμως υπηρεσία προσέφεραν τα νησιά, γιατί ο σημαντικός στόλος τους εμπόδισε τους Τούρκους να περάσουν στην Πελοπόννησο με τα πλοία τους, στα πολυάριθμα στρατεύματά τους που είχαν στα παράλια της Μικράς Ασίας. Οι Έλληνες των νησιών, ιδίως της Σίδρας, των Σπετσών και των Ψαρών, βρέθηκαν στις παραμονές επανάστασης με μεγάλους θησαυρούς και ζούσαν βίο ήσυχο και σχεδόν ανενόχλητοι από τους Τούρκους. Λίγες μέρες μετά την έκρηξη της επανάστασης επαναστάτησαν οι Σπέτσες, τα Ψαρά, η Ήδρα.
Το παράδειγμα των νησιών αυτών ακολούθησε η Σάμος, η Λίμνος, η Μυτιλίνη, η Κυκλάδα, τα Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Τελευταία επαναστάτησε η Κρήτη. Από όλα τα νησιά, τα πρώτα στη διεξαγωγή του αγώνα τα είχαν οι Ήδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά. Τα τρία αυτά νησιά είχαν το μεγαλύτερο στόλο. Διέθεταν 176 εξοπλισμένα πλοία, από τα οποία τα 92 ήταν Ιδραίικα. Πολλοί εμποροπλοίαρχοι αναδείχθηκαν μεγάλοι ναυτικοί, όπως ο Κανάρης, ο Μιαούλης, ο Ντομπάζης και άλλοι. Ο πλούσιος Ιδραίος Λάζαρος Κουντουριώτης θυσίασε ολόκληρη τη μεγάλη περιουσία του. Όπως ακόμη εκτός από άντρες και πολλές γυναίκες προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στον αγώνα. Μεταξύ αυτών διακρίνονται η Σπετσιώτισσα Μπουμπουλίνα ή αλλιώς Λασκαρίνα Μπουμπούλη και η Μικονιάτισσα Μαντό Μαυρογένους. Η Μπουμπουλίνα θυσίασε για την πατρίδα ολόκληρη την περιουσία της, διατηρώντας με έξοδά της στόλο από τρία πλοία και στρατεύματα στην ξηρά. Ο ελληνικός στόλος είχε να πολεμήσει με στόλο πολύ ανώτερο και φοδιασμένο με ισχυρότερο πυροβολικό. Ο τουρκικός στόλος ήταν καθ' αυτά πολεμικός. Σένα όμως οι Έλληνες είχαν μεγάλη υπεροχή. Ήταν πολύ καλύτερη θαλασσινή, ενώ οι Τούρκοι δεν ήξεραν να κυβερνούν τα πλοία τους και οι ναύτες τους ήταν μισθοφόροι. Έτσι βλέπουμε ότι η επανάσταση σιγά σιγά ξεκινούσε από όλες τις πλευρές. Τόσο τα στρατεύματα και η οπλαρχηγία από την στεριά, όσο και η ναυτική μας η ένδοξη από τη θάλασσα κυριαρχούσαν σιγά σιγά μέρα με τη μέρα στην ελληνική επικράτεια. Προσπαθούσαν να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό και τελικά στην πορεία το κατάφεραν. Όταν έγινε γνωστό το κίνημα του Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β' εξοργίστηκε και θέλησε να τρομοκρατήσει τους σκλάβους με σφαγές και βιαιότητες ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη. Ανάγκασε ακόμη τον Πατριάρχη και αφόρησε τον Υψηλάντη και τους επαναστάτες, όπως μάθαμε. Η είδηση όμως ότι η επαναστάτης της Πελοπόννησος έκαμε τον Σουλτάνο εξωφρενών και άφησε να ξεσκεπάσει μια λύσα η εκδικητική μανία των αγριώτικων. Σε 10.000 υπολογίζονται σφαγές στην Κωνσταντινούπολη και απερίγραπτες είναι υλικές καταστροφές. Παρόμοιες σφαγές και καταστροφές έγιναν και σε άλλα μέρη. Στην προσπάθειά του ο Σουλτάνος να τρομοκρατήσει τους επαναστάτες και όλους τους σκλάβους και να καταπνίξει την επανάσταση δεν σεβάστηκε ούτε τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αποφάσισε να τον θανατώσει την ημέρα του Πάσχα. Ο Πατριάρχης ο Γρηγόριος ο Πέμπτος την Κυριακή του Πάσχα 10 Απριλίου του 1821 λειτουργούσε στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και έψαλε το Χριστός Ανέστη. Κατόπιν ανέβηκε στο Πατριαρχείο. Τότε πήγαν εκεί Τούρκοι στρατιώτες και ο Διερμηνέας διάβασε το Σουλτανικό Φυρμάνι, με το οποίο ο Σουλτάνος καθερούσε τον Πατριάρχη ως ανάξιο, αχάριστο και άπιστο. Κατόπιν τον έδεσαν και τον έριξαν στις φυλακές όπου τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Το απόγευμα της ίδιας μέρας τον οδήγησαν μπροστά στο Πατριαρχείο και τον κρέμασαν στην κεντρική πόρτα της αυλής του. Εκεί έμεινε τρεις μέρες κρεμασμένος στην αχώνη το Ιερό Λείψανο. Την Τρίτη του Πάσχα παραδόθηκαν στον Όχλο που το έσυρε στους δρόμους ως την παραλία του Κεράτιου Κόλπου. Εκεί οι δήμοι του έδωσαν στο λαιμό μια μεγάλη πέτρα και το έριξαν στη θάλασσα. Η λαϊκή μούσα θρηνώντας το θάνατο του Πατριάρχη μυρολογάει. Ποιος είδε τέτοια συννεφιά, ποιος είδε τέτοιο να αντάρα, που τούτο ο χρόνο πλάκωσαν Ανατολή και Δύση. Τον Πατριάρχη κρέμασαν, τον Άγιο Γρηγόρη. Συνάτανε κατάδικος της εκκλησιάς στην πόρτα, εκεί που λειτουργάγε και βλόγαγε το γένος, πλακώνουν γενίτσαροι και οβροί αντάμα. Μετά από μερικές μέρες ο νεκρός ανέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας και παρασύρθηκε από τγήματα ως το Γαλατά, κοντά στο ελληνικό πλοίο του Κεφαλονίτη Ιωάννη Σκλάβου που έπλεμε ρωσική σημαία. Τον αναγνώρισαν, τον ανέβασαν αμέσως στο πλοίο και τον μετέφεραν στην Οδυσσό, όπου εκεί η ελληνική κοινότητα τον έθαψε με ευλάβεια αλλά και με μεγαλοπρέπεια σύμφωνα με διαταγή του Τσάρου. Οι σφαγές των Ελλήνων και ο μαρτυρικός θάνατος του Πατριάρχη γιγάντωσε το μίσος των σκλάβων κατά του τυράννου και συγκλώνησαν τους λαούς της Ευρώπης που τους έκαμαν να βλέπουν τώρα με συμπάθεια τον ελληνικό αγώνα. Ύστερα από 50 χρόνια, δηλαδή το 1871, η ελεύθερη Ελλάδα μετέφερε τα οστά του Πατριάρχη και τα έδαψε μέσα στη Μητρόπολη της Αθήνας. Αργότερα έστησαν τον Ανδριάδα του μπροστά στα προπήλαια του Εθνικού μας Πανεπιστημίου. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος γεννήθηκε στη Δημητσάνα γύρω στο 1750. Το κοσμικό του όνομα ήταν Γεώργιος Αγγελόπουλος. Σπούδασε στις σχολές της Αθήνας, της Σμύρνης και της Πάτμου. Έγινε επίσκοπος Σμύρνης το 1797 και Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης. Αυτοί ήταν οι αγώνες των Ελλήνων για την απελευθέρωσή τους μέσα και έξω από τον πυρήνα της Τουρκίας. Τα κατάφεραν. Ο Δημήτριος Υψηλάντης κατέβηκε στην Πελοπόννησο στις αρχές του Ιουνίου του 1821 ως πληρεξούσιος του αδερφού του Αλέξανδρου. Έως τότε διεύθυνε τον αγώνα η Μεσσηνιακή Γερουσία στην αρχή και κατόπιν η Πελοποννησιακή Γερουσία με πρόεδρο τον Πεντρόπεϊ Μαυρομιχάλη. Όταν έφτασε ο Υψηλάντης, οι πρόκριτοι και οι οπλαρχηγοί συμφώνησαν να αναθέσουν προσωρινά στον Υψηλάντη τη διεύθυνση του αγώνα, έως ότου καταληφθεί η Τριπολιτσά. Κατόπιν όμως θα έπρεπε να γίνουν εκλογές για να οριστεί κυβέρνηση για όλη την επαναστατημένη Ελλάδα. Ο Υψηλάντης ήταν έμπειρος εξωματικός του ρωσικού στρατού, άνθρωπος ειλικρινής, αφιλοκερδής, αγνώση, υπομονετικός και με φιλοπατρία θερμή. Πρόθυμα δέχτηκε για συνεργάτες τους δύο φαναριώτες, Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και Θόδωρο Νέγρη, που ήρθαν από την Ευρώπη. Στον πρώτο ανέθεσε τη διοίκηση της Δυτικής Ελλάδας και από το δεύτερο τη διοίκηση της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Δυστυχώς όμως και οι δύο αυτοί φαναριώτες ζήλευαν τον Υψηλάντη και συνεννοήθηκαν με τους προκρήτους, οι οποίοι από την αρχή του έφεραν πολλές δυσκολίες.
Έγιναν έτσι αφορμή να σχηματιστούν από την αρχή σχεδόν της Επανάστασης δύο κόμματα. Το κόμμα των πολιτικών, στο οποίο ανήκαν και δύο φαναριώτες, και το κόμμα των στρατιωτικών, στο οποίο ανήκει και ο Ιψηλάντης. Τα κόμματα αυτά βρίσκονταν σε διαμάχη που αργότερα έγινε αφορμή εμφύλιων πολέμων, οι οποίοι έβλεψαν πολύ τον αγώνα. Γι' αυτό ο Ιψηλάντης αμέσως μετά την άλωση της Τριπολιτσάς κάλεσε την πρώτη Εθνική Συνέλευση, η οποία διόρισε την πρώτη κυβέρνηση ολόκληρης της επαναστατημένης Ελλάδας. Ύστερα από την ύψωση της σημαίας της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα και την απελευθέρωση της Καλαμάτας, οι πρόκριτοι και οι οπλαρχηγοί έκαναν συμβούλιο για το πώς θα στερεωθεί η Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Πολλές γνώμες ακούστηκαν, εντύπωση όμως έκαμε σε όλους η γνώμη του Κολοκοτρώνη. Υποστήριξε ότι η Επανάσταση δεν μπορούσε να στερεωθεί εφόσον οι Τούρκοι έμεναν στο κέντρο του Μοριά. Έπρεπε λοιπόν να κυριευθεί με κάθε τρόπο η Τριπολιτσά, που ήταν η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου και έδρα του Πασά, προτού λάβουν οι Τούρκοι ενισχύσεις. Ήταν δε εύκολο να πετύχει η προσπάθεια αυτή, γιατί ο Πασάς της Πελοποννήσου Χουρσής βρισκόταν στην Ήπειρο πολεμώντας τον Αλή Πασά. Την κατάληψη όμως της Τριπολιτσάς με απευθείας επίθεση τη θεωρούσε δύσκολη ο Κολοκοτρώνης, γιατί οι Έλληνες δεν είχαν ούτε αρκετό στρατό ούτε κανόνια. Γι' αυτό πρότεινε να την πολιορκήσουν, να καταλάβουν δηλαδή όλες τις οχυρές θέσεις και τα υψώματα γύρω από την Τριπολιτσά, να αποκλείσουν τους δρόμους και να κόψουν τις συγκοινωνίες. Οπότε οι Τούρκοι θα αναγκάζονταν από τις θερήσεις να παραδοθούν. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, οι Έλληνες έπιασαν όλες τις οχυρές θέσεις γύρω από την Τριπολιτσά. Μόλις έμαθα ο Χουρσίτ την εξέγερση της Πελοποννήσου και τον αποκλεισμό της Τριπολιτσάς, ανησύχησε πολύ, γιατί στην Τριπολιτσά είχε την οικογένειά του και τους θησαυρούς του. Γι' αυτό έστειλε αμέσως το γενναίο Μουστάφα Άμπεϊ με 3.500 Αλβανούς. Στις 12 Μαΐου, με όλο το στρατό του, που ήταν 6.500 πεζοί και 1.500 πείς και με αρκετά κανόνια, έκαμε επίθεση του Βαλτέτσι, όπου ήταν οχυρωμένοι 845 μανιάτες με τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Τη νύχτα έφτασε από το Χρυσοβίτσιο ο Κολοκοτρώνης με 700 πολεμιστές και ο Πλαπούτας, από τα Πιάνα με 800. Στο άκουσμα της φωνής του Κολοκοτρώνη, οι γενναίοι υπερασπιστές του Βαλτετσίου ηλεκτρίστηκαν και με τα σπαθιά στα χέρια ξεχύθηκαν ακράτητοι κατά των Τουρκολοβανών, οι οποίοι πανικόβλητοι τράφηκαν σε φυγή, αφήνοντας στο πίδο της μάχης 600 νεκρούς, δύο κανόνια και άφθονα πολεμοφόδια. Ο Μουσταφά Μπέης κατατροπιασμένος γύρισε στην Τριπολιτσιά. Έπειτα από λίγες μέρες ο Μουσταφά Μπέης δοκίμασε να σπάσει τον αποκλεισμό της Τριπολιτσάς σε άλλα σημεία. Ο Μουσταφά Μπέης κατατροπιασμένος για δεύτερη φορά γύρισε τη νύχτα στην Τριπολιτσά και κλείστηκε εκεί χωρίς να τολμά να ξαναβγεί. Έπειτα από τις αποτυχίες των Τούρκων, τα συγκεντρωμένα ελληνικά στρατεύματα πλησίασαν την Τριπολιτσά και έκαναν πιο στενή την πολιορκία της. Μέσα στην πολιορκούμενη πόλη βρίσκονταν 30.000 ψυχές που η θέση τους ημέρα με τη μέρα γινόταν τραγική. Η πείνα και η δίψα και διάφορες επιδημίες τους στέριζαν, τα δε πολεμοφόδια τους εξαντλήθηκαν τελείως. Ζήτησαν τότε να γίνουν διαπραγματεύσεις για παράδοση. Οι όροι όμως που έδωσε ο Κολοκοτρώνης ήταν βαρύς και έτσι οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν. Τότε μερικοί Έλληνες στρατιώτες κατόρθωσαν να ανέβουν απαρατήρητοι στα τείχη, πήδησαν μέσα, άνοιξαν τις πόρτες και ο ελληνικός στρατός όρμησε στην πόλη. Απερίγραπτες βέβαια ήταν οι σκηνές που ακολούθησαν. Η άλωση της Τριπολιτσάς έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1921. Στερέωσε την Επανάσταση σε όλη την Πελοπόννησο και την πίστη των αγωνιστών και του έθνους ότι η Επανάσταση θα πετύχει. Ο στρατός οπλίστηκε με τα λάφυρα και πέταξε τα ρόπαλα, τις φενδόνες και τα μαχαίρια με τα οποία ήταν μέχρι τότε οπλισμένος. Ήταν μια προσπάθεια που είχε βάλει και στρατηγική ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Την κατάφερε και στη συνέχεια μπόρεσε να αποδυναμωθεί από την τουρκική δύναμη Πελοπόννησος. Ταυτόχρονα σχεδόν με την έκρηξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, επαναστάτησε όπως μάθαμε και η στερεά Ελλάδα. Ο Χουρσίτ, που βρισκόταν στην Ήπειρο πολεμώντας τον Αλή Πασά, μόλις έμαθε τα επαναστατικά κινήματα της στερεάς Ελλάδας, πρόσταξε δύο ικανότητες πασάδες, τον έμπιστό του και ο Σέμ Εχμέτ και τον Ομέρ Βριώνη, να εκστρατεύσουν με ισχυρές δυνάμεις για να πνίξουν την Επανάσταση στη Ρούμελη. Κατόπιν να προχωρήσουν στην Πελοπόννησο, να λύσουν την πολιορκία της Τριπολιτσάς και να πνίξουν εκεί την Επανάσταση. Οι δύο πασάδες με 8.000 άνδρες, πεζικό και υπηκό, έφτασαν στην Λαμία. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, αν κατάφερναν οι πασάδες να προχωρήσουν στην Πελοπόννησο, η Επανάσταση κινδύνευε. Γι' αυτό οι οπλαρχηγοί της στερεάς Πανουριάς, Διοβουνιώτης και Διάκος αποφάσισαν να τους εμποδίσουν. Ο Διάκος έπιασε το γεφύρι της Σαλαμάνας στο Σπερχαιό ποταμό και άλλοι δύο χειρώθηκαν σε άλλα σημεία. Πρώτος από τους πασάδες ξεκίνησε ο Μέρ Βριώνης και επιτέθηκε κατά του Παναγουριά και του Διοβουνιώτη. Οι άνδρες τους όμως φοβήθηκαν και διασκορπίστηκαν καθώς είδαν τον όγκο του τουρκικού στρατού. Κατά την υποχώρηση τους τραυματίστηκε σοβαρά ο Παναγουριάς και κατασφάγηκε άγριο ο επίσκοπος Αλώνων Ισαΐας. Κατόπιν ενωμένος όλος ο τουρκικός στρατός στράφηκε εναντίον του Διάκου στην Αλαμάνα. Οι άνδρες του όταν είδαν το πλήθος του εχθρού δίλιασαν και διασκορπίστηκαν. Έμειναν μόνο 248 παλικάρια του αποφασισμένοι να πεθάνουν όπως πέθαναν εκεί κοντά στις Θερμοπύλες πριν 2.300 χρόνια ο Λεωνίδας με τους 300 παλκιάδες πολεμώντας τους Πέρσες. Η μάχη άρχισε με σκληρότητα. Ο Διάκος αγωνίζεται σαν αγριεμένο λιοντάρι. Τα παλικάρια τους οριάζονται το ένα πάνω στο άλλο και δεν απόμειναν παρά μόνο 10. Τότε ο ψυχογιός του Διάκου θέλει να τον σώσει. Του φέρνει ένα ωραίο άλογο και τον παρακαλεί να φύγει για να χρησιμοποιήσει στην πατρίδα σε άλλη περίσταση. Ο Διάκος δεν φεύγει. Απαντά το ηρωικό παλικάρι και πολεμάει υπεράνθρωπα. Το τουφέκι του σπάζει. Τραβά τότε το σπαθί του και αγωνίζεται σαν γίγαντας. Ώσπου σπάζει και αυτό και πληγωμένος στον ώμο πέφτει ο Διάκος ζωντανός στον εχθρόν τα χέρια. Θαύμασε ο Μέρ Βριώνη στα παλικάρια και τη λεβεντιά του Διάκου και του πρότεινε να του χαρίσει τη ζωή αν δεχόταν να αλλαξοπιστήσει. Υπερήφανο Διάκος του απάντησε: Πάτε κι εσείς και οι πίστοι σας μουρτάτες να χαθείτε. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός και θα πεθάνω. Οργισμένος τότε ο Μέρ Βριώνης έδωσε διαταγή να τον σουβλήσουν ζωντανό.
ο Διάκος υπέφερε το φοβερό μαρτύριο στις 23 Απριλίου του 1821. Χωρίς να δακρύσει, χωρίς να βγάλει ένα στεναγμό πόνου, μόνο όταν οι Τούρκοι τον οδήγησαν στον τόπο του μαρτυρίου, γύρισε το βλέμμα αλόγυρα ο νέος μαχητής των Θερμοπυλών και καθώς αντίκρισε την κατάπράσινη και ανθισμένη φύση, ψιθύρισε. Για ιδές καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει εκεί σχορτάρι. Στον τόπο της εκτελέσεως του Διάκου έστησε αργότερα η πατρίδα σε μενό μνημείο για να θυμίσει τον πατριωτισμό και την αυτοθυσία του μεγάλου τέκνου της Μουσουνίτσας. Στη μεγάλη δεπλατεία της Λαμίας που φέρει το όνομα του Διάκου υψώνεται το άγαλμά του επιβλητικό και μεγαλοπρεπές. Μετά τη μάχη της Σαλαμάνας, ο Μέρ Βιριώνης, αφού αναδιοργάνωσε το στρατό του, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου με 9.000 άντρες από τη Λαμία για την Άμφισσα. Το δρόμο όμως αυτό που του τον έκοψε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, σαν έμαθε ο Ανδρούτσος το θάνατο του φίλου του Διάκου, αποφάσισε να εκδικηθεί. Πήρε αμέσως τα παλικάρια του και ενώθηκε με τον Πανουριά και τον Διοβουνιώτη. Στο συμβούλιο που έκαναν, αποφάσισε ο Ανδρούτσος να αχυρωθεί με τους άντρες του στο πληθόκτιστο χάνι της Γραβιάς και άλλοι δύο να πιάσουν τα γύρω υψώματα για να χτυπήσουν τους Τούρκους από τα πλάγια. Ο Ανδρούτσος ανέλαβε να υπερασπίσει την πιο επικίνδυνη θέση γιατί το χάνι βρισκόταν σε παιδινό μέρος. Τότε ο Ανδρούτσος για να τους ενθαρρύνει τους υπόλοιπους φώναξε: «Ε παιδιά, όποιος θέλει να με ακολουθήσει ας πιαστεί στο χορό». Και έσυρε πρώτος στο χορό. Από τα 1300 παλικάρια του τον ακολούθησαν μόνο 118. Και αφού μπήκαν στο χάνι έκλεισαν με πέτρες την πόρτα και τα παράθυρα, άνοιξαν ολόγυρα πολεμίστρες και περίμεναν τον εχθρό. Την άλλη μέρα, 8 Μαΐου του 1821, φάνηκε ο εχθρός. Διασκόρπισε τους άντρες του Πανουριά και του Διοβινιώτη και προχώρησε προς το χάνι. Εκεί συνάντησε πραγματική αντίσταση από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και τα παλικάρια του. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν με μανία, αλλά οι Έλληνες μέσα από το χάνι τους χτυπούν αλίπητα και τους αναγκάζουν να υποχωρήσουν. Οι επιθέσεις των Τούρκων κράτησαν όλη τη μέρα, αλλά όλες αποκρούστηκαν. Το χάνι σκορπούσε από όλα του τα μέρη το θάνατο και σωρούς ολόκληρους σχημάτισαν τα πτώματα των εχθρών. Όταν νύχτωσε η μάχη σταμάτησε, ο Μέρ Βριώνης έστειλε στη Λαμία να του φέρουν κανόνια για να γκρεμίσει το χάνι. Ο Ανδρούτσος όμως που πρόβλεψε το σχέδιο του Βριώνη βγήκε από το χάνι με τα παλικάρια του και ανέβηκε στα βουνά. Οι Τούρκοι δεν τους πήραν είδηση γιατί κατάκοποι από τις μάχες της μέρας είχαν βυθιστεί στον βαθύ ύπνο. Στη μάχη αυτή ο Ανδρούτσος έχασε 6 μόνο από τους συντρόφους του, ενώ οι Τούρκοι είχαν χάσει 300 νεκρούς και διπλάσιους τραυματίες. Ο Ανδρούτσος με την ανέλπιστη αυτή νίκη παρεμπόδισε την κάθοδο στην Πελοπόννησο του ισχυρού στρατού και ο Μέρ Βριώνης μετά το πάθημά του στο χάνι της Γραβιάς άλλαξε πορεία. Προχώρησε στη Βιωτία μαζί με τον Κιωσέ Μεχμέτ. Δεν τόλμησαν όμως να προχωρήσουν στην Πελοπόννησο. Παρέμειναν στην Αττική και στη Βιωτία περιμένοντας βοήθεια. Δυστυχώς όμως για αυτούς ο στρατός αυτός δεν μπόρεσε να ενωθεί με το δικό του στρατό. Ο Πανουριάς, Διοβουνιώτης και ο Γκούρας τους πρόβαλαν τρομερή αντίσταση στα βασιλικά της Φιώτιδας. Έπειτα από αυτό ο Μεχμέτ και ο Βριώνης γύρισαν στη Λαμία και από εκεί στην Ήπειρο. Ο Σουλτάνος όταν έμαθε ότι επαναστάτησε η Πελοπόννησος άρχισε να ετοιμάζει στρατό για να τον στείλει εκεί με τα πλοία του. Οι ψαριανοί τότε έστειλαν 7 πλοία με τον άβαρχο Νικόλαο Αποστόλη να παρακολουθούν τις κινήσεις του τουρκικού στόλου και να εμποδίσουν τη μεταφορά στρατευμάτων. Τα ψαριανά αυτά πλοία κατόρθωσαν να βυθίσουν ένα τουρκικό πολεμικό. Το σπουδαιότερο όμως από τα πρώτα κατορθώματα του ελληνικού στόλου ήταν ανατίναξη της τουρκικής φρεγάτας στον κόλπο της Ερεσού στη Λέσβο. Ο ελληνικός στόλος των τριών ηρωικών νήσων, ενωμένος έχοντας 50 μεγάλα πλοία και 15 μικρά με αρχηγό τον Ναύαρχο Ιάκωβο τον Μπάζη, έπλευσε προς τον Ελίσποντο για να εμποδίσει την έξοδο του τουρκικού στόλου στο Αιγαίο. Περνώντας στο στόλο μας από τον Καφηρέα, συνάντησε ένα αγγλικό πολεμικό Άγγλος Ναύαρχος, χαιρέτησε τον Μπάζη και του είπε: «Μάταια κοπιάζεται. Τα μικρά σας κανόνια δεν μπορούν να βλάψουν τα τουρκικά πλοία». Όταν επαναστάτησαν τα άλλα νησιά του Αιγαίου Πελάγου, ηχείως δεν κινήθηκε. Οι κάτοικοί της ήταν φιλήσιοι και εργατικοί. Το Μάρτιο όμως του 1822 ο έμπορος Ράλης συνεννοήθηκε με τον αρχηγό των επαναστατικών της Άμμου, Λυκούργο Λογοθέτη. Εκείνος αποβίβασε στοιχείο με 2.000 επαναστάτες και κήρυξε την εκεί επανάσταση. Ο Σουλτάνος όταν έμαθε την επανάσταση ηχείου εξαγριώθηκε και διέταξε να σφαγούν ηχιώτες που βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη. Έστειλε τον άβαρχο Καράλη να καταπνίξει την επανάσταση της ηχείου και να τιμωρήσει παραδειγματικά τους κατοίκους της. Στα τέλη Μαρτίου ο Καράλης με 46 πλοία και 7.000 άντρες παρουσιάστηκε μπροστά στη ηχείο, βομβάρδισε την πόλη και αποβίβασε το στρατό του. Την ίδια στιγμή βγήκε από το Φρούριο και η τουρκική φρουρά. Στις συμπλοκές που έγιναν οι επαναστάτες νικήθηκαν, μπήκαν στα πλοία και έφυγαν αφήνοντας τον πληθυσμό της νήσου στη διάθεση των Τούρκων. Στο μεταξύ αποβιβάστηκαν στοιχείο από τα ασιατικά παράλια και πολλοί άλλοι φανατικοί μουσουλμάνοι και όλοι μαζί περιέτρεχαν το νησί επί πολλές ημέρες φάζοντας, λαιλατώντας και πυρπολώντας σπίτια και καταστήματα. Από τις 100.000 περίπου κατοίκους που είχε η νήσος, 23.000 σκοτώθηκαν και 47.000 πουλήθηκαν δούλοι στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. 25.000 σώθηκαν σε άθλια κατάσταση στα γειτονικά νησιά και μόνο 3.000 παρέμειναν στη μαρτυρική νήσο. Ικτρά και Ελεϊνά λείψανα τις ανίκους της καταστροφής. Ολόκληρο το άλλοτε ωραίο και πλούσιο αυτό νησί μεταβλήθηκε σε σωρό ερειπίων. Η καταστροφή της Χίου που έγινε το Πάσχα του 22, 6 και 7 Απριλίου, έδειξε σε όλο τον κόσμο την θηριωδία των Τούρκων και τον βαθύτερο σκοπό τους να εξαφανίσουν την ελληνική φυλή. Οι Έλληνες όμως κέρδισαν τη συμπάθεια της Ευρώπης. Οι δημοσιογράφοι έκαναν φρικιαστικές περιγραφές, ποιητές τραγούδησαν και περίφημοι ζωγράφοι ζωγράφισαν την καταστροφή της Χίου. Ο ελληνικός στόλος δεν πρόφτασε να βοηθήσει τη δυστυχισμένη Χίο, έφτασε εκεί μετά την καταστροφή της. Πρόφτασε μόνο να περιμαζέψει μερικούς από τους άτυπους κατοίκους της. Ο ελληνικός στόλος είχε 56 πλοία και αρχηγό της αποφασιστικό και ατρόμητο τον Άβαρχο Ανδρέα Μιαούλη. Μόλις έφτασε θέλησε να εκδικηθεί τους Τούρκους για τη μεγάλη εθνική συμφορά.
Οι Έλληνες πλοίαρχοι τότε αποφάσισαν να χτυπήσουν το τουρκικό στόλο με περιπολικά. Την παράτολμη αυτή επιχείρηση ανέλαβε ο τρόμητος ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης και ο γενναίος ιδρέως Ανδρέας Πιπίνος. Τη νύχτα 6 με 7 Ιουνίου του 22, οι δύο περιπολιτές κατόρθωσαν να πλησιάσουν απαρατήρητοι τον εχθρικό στόλο στο λιμάνι της Χίου. Ήταν η τελευταία νύχτα του Ραμαζανιού. Ο Καράλης είχε προσκαλέσει στην επαρχίδα τους αξιωματικούς του στόλου και του στρατού και διασκέδαζαν. Το πλοίο ήταν φωταγωγημένο και αντικούσε από τις φωνές και τα τραγούδια. Ο Κανάρης πλησίασε στην επαρχίδα και χωρίς να γίνει αντιληπτός κόλλησε το πυρπολικό του στο πλευρό της. Και αφού άναψε το φυτίλι πήδησε στη βάρκα και απομακρύνθηκε φωνάζοντας «Να παλιό Τουρκί, ωραία φωτοχυσία για τον Μπαϊράμι σας». Οι φλόγες έζωσαν αμέσως στο πελώριο καράβι που καίγονταν σαν πυροτέχνημα. Οι Τούρκοι αναστατώθηκαν, προσπαθούσαν να σωθούν, αλλά ήταν αδύνατο. Ο Καράλης για να σωθεί πήδησε σε μια βάρκα που ήταν κοντά στη σκάλα. Ένα κομμάτι όμως από κατάρτι που καιγόταν έπεσε και τον χτύπησε στο κεφάλι. Και καθώς τον έβγαλαν στην ξηρά, ξεψύχησε στην ίδια θέση που είχε κρεμάσει τους προκρήτους της Χίου. Σε λίγο η φωτιά έφτασε στην πυρηταδαποθήκη και αμέσως το πελώριο πολεμικό τεινάχτηκε στον αέρα με φοβερό κρότο. Περισσότεροι από 2.000 Τούρκοι πλήρωσαν με τη ζωή τους την καταστροφή της Χίου. Οι πυρπολιτές γύρισαν κατόπιν στα ψαρά. Στην παραλία τους περίμενε με ζητοκραυγές όλος ο πληθυσμός του νησιού. Εκείνοι, σαν βγήκαν στην ξηρά, προχώρησαν ασκεπείς για την εκκλησία και ευχαρίστησαν το Θεό για την επιτυχία τους. Ο τουρκικός στόλος μετά το πάθημά του γύρισε στα Δαρδανέλια. Αργότερα θέλησε να ξαναβγεί, αλλά ο θρυλικός μπουρλοτιέρης Κανάρης πυρπόλησε την υποναυαρχίδα κοντά στην Τένεδο τον Οκτώβριο του 1822 και χάθηκε όλο το πλήρωμά της που αποτελούνται από 800 άντρες. Ήταν μια απάντηση του ελληνικού στόλου τελικά στην καταστροφή της Χίου με τις τόσες χιλιάδες θύματα από την τουρκική αγριότητα. Ο ελληνικός στόλος ήταν δυνατός και σιγά σιγά κέρδιζε μεγαλύτερο έδαφος στη θάλασσα με επικεφαλής τον Κανάρη και πάρα πολλούς άλλους άξιους καπεταναίους της εποχής εκείνης νησιώτες ναυτικούς. Μετά από όλα αυτά, βλέποντας ο Σουλτάνος ότι ο Χουρσίτ Πασάς δεν μπορούσε να καταπνίξει την επανάσταση στην Πελοπόννησο, τον πρόσταξε να ετοιμάσουν σύντομα νέες δυνάμεις και άφθονα πολεμοθόφωδια για νέα εκστρατεία. Μέσα σε λίγους μήνες όλα ήταν έτοιμα και η νέα στρατιά με αρχηγό τον Μαχμούτ Πασά Δράμαλη ξεκίνησε από τη Λάρισα τον Ιούνιο του 1822 με 24.000 πεζούς, 6.000 υπείς και αρκετό πυροβολικό. Οι οπλαρχηγοί της Ανατολικής Ελλάδος δεν τόλμησαν να αντισταθούν στην τεράστια αυτή στρατιά. Έτσι πέρασαν ενόχλητος ο Δράμαλης και έφτασε στην Κόρινθο και κυρίεψε την Ακροκόρινθο. Από την Κόρινθο ο Δράμαλης ηγήθηκε στην Αργολική Πεδιάδα και έλυσε την περιορκία του ναυπλίου που ήταν έτοιμο να παραδοθεί. Και από εκεί σκόπευε να προχωρήσει στην Αρκαδία και να αποτάξει πάλι την Τρίπολη. Η μεγάλη στρατιά του Δράμαλη και η κακή φήμη για αυτόν κατατρώμαξαν τους Έλληνες. Μέσα στη σύγκεση και στην παραζάλη εκείνη κανένας δεν σκεφτόταν για αντίσταση και η επανάσταση κινδύνευε τώρα πραγματικά. Μόνο δύο άνθρωποι κράτησαν την ψυχραιμία τους. Ο Δημήτρης Ψηλάντης και ο Κολοκοτρώνης. Ο Υψηλάντης με 700 άντρες μπήκε στο φρούριο του Άργους Λάρισα για να αναγκάσει τον Δράμαλη να σταματήσει και να δώσει καιρό στον Κολοκοτρώνη να μαζέψει στρατό. Στο μεταξύ ο Κολοκοτρώνης συγκέντρωσε στρατό και έπιασε τους μήλους της Λέρνης που βρίσκονται στο δρόμο από το Άργος προς την Τρίπολη. Τότε ο Υψηλάντης αφού ξεπλήρωσε το σκοπό του εγκατέλειψε νύχτα το φρούριο και πήγε και ενώθηκε με το στράτευμα του Κολοκοτρώνη. Η θέση του Δράμαλη τώρα ήταν δύσκολη. Ο στρατός του άρχισε να υποφέρει από πείνα και επιδημίες και τα ζώα του δεν είχαν τροφές. Δεν του έμενε όμως πολύς καιρός και άλλη λύση παρά να γυρίσει στην Κόρινθο, χωρίς όμως να τον πάρουν είδηση οι Έλληνες και του κόψουν το δρόμο. Και για να τους εξαπατήσει έστειλε τον γραμματέα του που ήταν χριστιανός και είπε στους Έλληνες εμπιστευτικά τίθεν πως ο Δράμαλης σκέπτεται να προχωρήσει στην Τρίπολη και καλό είναι να λάβουν τα μέτρα τους. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί τον πίστεψαν, μόνο ο Κολοκοτρώνης κατάλαβε τους πραγματικούς σκοπούς του Δράμαλη, γι' αυτό πρότεινε να τρέξουν να πιάσουν τα στενά των Δερβενακίων από όπου και θα περνούσε ο στρατός του Δράμαλη επιστρέφοντας στην Κόρινθο. Δεν μπόρεσε όμως να τους πείσει. Τον ακολούθησε μόνο ο Υψηλάντης, ο Παπαφλέσσας και ο Νικηταράς με 2.500 άντρες. Έπιασαν τα Δερβενάκια χωρίς να το πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Στις 26 Ιουλίου του 1822 πρωί-πρωί έφτασε στα στενά των Δερβενακίων η εμπροστοφυλακή του Δράμαλη. Ο Κολοκοτρώνης με τα παλικάρια του χτύπησε αλίπητα τους Τούρκους που ξαφνιασμένοι διασκορπίστηκαν στα υψώματα του Αγίου Σώστη και στις γειτονικές χαράδρες. Αλλά και εκεί τους περίμενε συμφορά και καταστροφή γιατί ο Υψηλάντης, ο Παπαφλέσσας και ο Νικηταράς που έγκαιρα είχαν πιάσει τα υψώματα αυτά τους υποδέχτηκαν από παντού με πυκνούς πυροβολισμούς. Περισσότεροι από 4.000 ήταν οι νεκροί του εχθρού και άπειρα λάφυρα έπεσαν στα χέρια των νικητών. Μετά δύο μέρες ξεκίνησε και ο Δράμαλης με το κύριο σώμα του στρατού του και προχώρησε για την Κόρινθο, αλλά από άλλο δρόμο που περνούσε από το χωριό Αγενόρι. Αλλά και εκεί τους περίμενε η ίδια τύχη, ο Υψηλάντης, ο Παπαφλέσσας και ο Νικηταράς. Οι αγωνιστές αυτοί εκείνης της εποχής είχαν φτάσει έγκαιρα
εκεί και τους προξένησαν νέα καταστροφή. Ο Δράμαλης με την απομεινάρια της στρατιάς του έφτασε στην Κόρινθο σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Εκεί αποκλεισμένος και χωρίς να μπορέσει να πάρει βοήθεια πέθανε από τις κακουχίες και τη μεγάλη λύπη του. Από τη μεγάλη στρατιά του σώθηκαν μόνο 4.000 άνθρωποι. Αυτοί μετά το θάνατο του αρχηγού τους ξεκίνησαν για την Πάτρα από τον παραλιακό δρόμο. Κοντά όμως στην Ακράτα τους περίμεναν οι οπλαρχηγοί των Καλαβρίτων και της άλλης Αχαΐας και τους εξολόθρεψαν. Ελάχιστοι μόνο σώθηκαν από το στόλο του Ιουσούφ Πασά που τους βοήθησε και να περάσουν στην Ήπειρο. Τέτοιο εκτρό τέλος είχε η εκστρατεία του Δράμαλη. Ο Σουλτάνος θεώρησε υπεύθυνο το Χουρσίτ που από ζήλια δεν βοήθησε το Δράμαλη. Ο Χουρσίτ φοβήθηκε την οργή του Σουλτάνου και αυτοκτόνησε. Η καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια έσωσε την επανάσταση και αποθέωσε τον Κολοκοτρώνη. Εκεί θριάμβευσε η στρατιωτική του μεγαλοφία. Η ελληνική κυβέρνηση αναγνώρισε την αξία του και με απέτηση των πλαθυγών τον διόρισε αρχιστράτηγο της Πελοποννήσου. Στον Άγιο Σώστη η πατρίδα αίσθησε από γνωμοσύνη μαρμάρινο αδριάντρα του Κολοκοτρώνη. Οι Έλληνες στην εποχή εκείνη απέδειξαν πως μια χούφτα που ήταν σε διάφορες περιοχές μπορούσαν και κατέστρωναν τέτοια σχέδια που κατέστρεφαν τις ορδές των μπουλουκιών τελικά και όχι των στρατιωτών των Τούρκων, προκαλώντας τους μεγάλες καταστροφές όπως αυτή του Δράμαλη με 25.000 στρατιώτες. Το θέμα είναι ότι απέδειξαν οι Έλληνες για άλλη μια φορά τότε στην Ελληνική Επανάσταση ότι οι δυνάμεις τους και οι προσπάθειές τους ήταν τόσο ισχυρές, η θέλησή τους για ελευθερία τόσο μεγάλη που η προσπάθειά τους τελικά κατορθώθηκε. Παρόλο στις δυσκολίες, τις διχόνοιες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στη συνέχεια του αγώνα τους, οι Έλληνες κατάφεραν και κατόρθωσαν να απελευθερώσουν σταδιακά κομμάτι-κομμάτι τον Ελληνισμό και να τον δώσουν ακέραιο και ατόφιο σήμερα να μπορούμε εμείς να αισθανόμαστε υπερήφανοι, να ανασένουμε ελεύθερα και να λειτουργούμε πιο άνετα και ελεύθερα μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Οι αγώνες της εποχής εκείνης ήταν το σημάδι και σημαδοδοτούν πάντοτε τις εξελίξεις για κάθε εποχή και πρέπει να τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας.